Ελαφρώς ανωδικά κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας την ανωδική τάση των διεθνών αγορών. Κύριο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης, η χαμηλή αξία των συναλλαγών που ανέρχεται στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Στις 4 ώρα Ελλάδος, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ανωδικά 0,5% κοντά στις 2.200 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο με κέρδη κατά 1,7% κινήθηκε η μετοχή της Εθνικής στα 17,50 ευρώ με 11 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Με περιορισμένη άνοδο κινήθηκε η μετοχή της Alpha Bank ενισχυμένη κατά 0,7% στα 7,47 ευρώ με 3 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Ανωδικά ακολούθησε και η μετοχή της Eurobank στα 7,32 ευρώ, ενώ πτωτικά κινήθηκε η Τράπεζα Πειραιός στα 7,07 ευρώ. Σε άλλα νέα, αύξηση 0,5% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο του 2009 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, όπως ανακοινώθηκε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Σε σύγκριση με τον Μάιο, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 0,1%. Το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον Μάιο στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 41 ετών. Τα top picks της από την ελληνική αγορά για το δεύτερο εξάμηνο του έτους παραθέτει σε έκθεσή της με ημερομηνία 7 Ιουλίου 2009 η HSBC. Ειδικότερα τα top picks του οίκου περιλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα με τιμή στόχο τα 24 ευρώ, τον ΟΠΑΠ με τιμή στόχο τα 25,5 ευρώ, τον ΟΤΕ με τιμή στόχο τα 15 ευρώ και τη μετοχή της Μερφύ Λαϊκής με τιμή στόχο τα 2 ευρώ.